Παρουσιάζουμε σήμερα στο Οχιακό Κοινό τη νέα παραγωγή του συλλόγου μας, την κωμωδία Στρίβιν δια του Αραβόνος, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά «Εξοχικών κέντρων ο Έρος». Οι πιο πολλοί από εσάς το ξέρετε και από τη τηλεόραση, από την ταινία με τον Τίνο Ηλιόπουλο «Τον Ατσίδα». Μια ανάλαφρη, χαρούμενη κωμωδία, ηθογραφία της εποχής που δείχνει το κλίμα, τους χαρακτήρες, τα ήθη, τα έθιμα που οι άνθρωποι εκείνη της εποχής ζούσαν στην καθημερινή τους ζωή. Ανάλαφρη, χαρούμενη, αγαπημένη, θεότρελη, σπαρθαριστή ελληνική κωμωδία. Να πω για μια ακόμη φορά αυτά που συνήθως λέω σε τέτοιες περιπτώσεις ελληνικές κωμωδίες, ότι εμείς δεν πάμε και δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους μεγάλους κωμικούς, ούτε να αναπαραστήσουμε στη σκηνή αυτό που έβγαλαν εκείνοι. Προσπαθούμε να δώσουμε τα κωμικά στοιχεία του έργου, το ατακάρισμα, το εφιολόγημα του Δημήτρη Ψαθά στο έργο αυτό, μέσα από τις δυνατότητες, το παίξιμο και την μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι ηθοποιοί μας. Νομίζω ότι το γέλιο θα είναι άφθονο, ασυγκράτητο. Ξέρετε το έργο, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τις ατάκες, θα τις ακούσει. Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους θεατροποιούς και στο Σταύρο του Σπυράκη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να πάρω αυτό το ρόλο, το δύσκολο ρόλο που έχω στο έργο. Να ευχαριστήσω εννοείται όλους τους συνάδελφους που όλο αυτόν τον καιρό αγωνιζόμαστε παρέα για να βγάλουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι εκεί, μην το χάσετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, εγώ αν θέλεις. Να πούμε τι υποδιόμαστε. Βεβαίως. Εμείς είμαστε τα αδέρφια της οικογένειας Κουρούζου, ο Αλέκος Κουρούζος, εγώ είμαι η Ανούλα. Είμαστε δύο τελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, εκείνος είναι πιο ήπιος, πιο ομαλός, εγώ είμαι λίγο πιο... Μπριόζα, τσαούσα. Είναι λίγο πιο φοβισμένος, ιδίως εκεί που μπαίνει ο αδερφός και προσπαθεί ναι, να το σκοτώσει. Όπως λέμε, διότι δίνει το στίγμα της εποχής που τα αδέλφια είχαν μεγάλη ευθύνη απάνωτη στις αδελφές. Ήταν η εποχή της πρίκας και όλα αυτά. Να πω κι εγώ ότι είναι μια σπαρταριστή κωμωδία, αξίζει να τη δείτε, θα γελάσετε μέχρι δακρύων. Ευχαριστούμε τον Σταύρο όλοι για την προσπάθεια που έχει κάνει αυτά τα 3 χρόνια που υπάρχει ο Σύλλογος και πάντα όλες οι δουλειές του είναι άρτιες.